στην παρέα μας έχουμε την Αμαλία Κάτζου και τον Γιώργο Νόκο, τους καλούς συναδέλφους. Καλημέρα, παιδιά. Για να δοκιμάσουμε με νησιά, έτσι, με παράδειγμα. Θάλασσα. Θέλετε να μας πάσετε τα νεύρα, δηλαδή. Γιατί εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Και εσείς μαζί μας, δεν είναι αμοιβαίο. Και εμείς είμαστε εδώ. Για να ανοίξει το μάτι μας το κάνουμε, μην νομίζετε. Γιατί και εμείς εδώ πέρα δεν μπορώ. Φυσικά. Επικαιρότητα έχει, πάρα πολύ επικαιρότητα. Δηλαδή, το χθεσινό τετατέτ Ερντογάν Μητσοτάκη, 40 λεπτό που λέγανε θα πούμε 10 λεπτά. 40 λεπτά δεν καθόντουσαν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον. Έτσι προφανώς και έχουν. Έχει και τη μετάφραση. Τι είναι η μετάφραση. Έχει και τη μετάφραση. Α, ότι αργούν όταν μεταφράζει. Καθυστέρηση. Ναι. Από ελληνικά σε τούρκικα και από τούρκικα σε ελληνικά. Ναι. Γιατί δηλαδή, ωφέλιμος χρόνος. Είναι μικρότερο. Είναι μισός. Λοιπόν, να σας ακούσουμε, Αμαλία. Είναι σημαντικό. Ήταν σημαντικό το ραντεβού. Εξελίξεις, δεν νομίζω περίμενε κανείς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Όμως επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Και αυτό φαίνεται ότι δεν έχουμε και τις αυτές τις παραβιάσεις του νεαρού χώρου που είναι σημαντικό. Ναι, αλλά έχουμε έναν κάθι μπροστά μας. Ποιο? Κυπριακό. Ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει. Και βλέπουμε ότι πλέον το Κυπριακό έρχεται στο προσκήνιο, ότι η θέση της Τουρκίας είναι δεδομένη, αλλά και η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου είναι δεδομένη. Φαίνεται ότι ξεκινάει ένα παζάρι ο Ερντογάν και με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί έχουν κινήσει όλη τη διαδικασία και πάλι και τη συζήτηση ότι πρέπει να ξεκινήσει και να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας και στο Κυπριακό είναι συγκεκριμένες. Τώρα, αν ξεκινήσει η συζήτηση, πού θα ξεκινήσει για το Κυπριακό και πού θα καταλήξει, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Πάντως, γενικότερα, επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών. Με τα αγκάθια να παραμένουν, η Τουρκία δεν έχει κάνει πίσω στις βασικές διεκδικήσεις. Δεν έχουμε δει καμιά αποστοχώρηση της Τουρκίας στην αποστρατικοποίηση των νησιών, παραδείγματος χάρη. Το ότι όμως αυτοί δεν υπάρχουν προκλήσεις, είτε ελεκτικές, είτε άλλου τύπου πέρα κάποιων ναύτεξ, είναι σημαντικό. Εγώ πάντως δεν νομίζω ότι μπορούν να προχωρήσουν το ένα θέμα το βασικό που μας χωρίζει, όπως λέει η κυβέρνηση, με την Τουρκία, δηλαδή η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών γρήγορα. Ναι. Έτσι. Γιώργο, εσύ τι λες, πώς τα είδες χθες τα πράγματα? Μία από τα ίδια. Εγώ μπορώ να πω ότι δεν έγινα σοφότερος από τη χθεσινή συνάντηση. Τώρα αν κράτησε 40 λεπτά αντί για 10 ή 20 αντί για 5, δεν μου λέει κάτι αυτό. Ναι. Τον ελέφαντα στο δωμάτιο που είναι, όπως ανέφερε και η Αμαλία, το Κυπριακό και το τι θα γίνει στο Κυπριακό, πάλι είπανε καλές προθέσεις, ναι, να το δούμε, εντάξει, θα το δούμε. Δηλαδή, μπορούμε και εδώ να κάνουμε μια αντίστοιχη κουβέντα και να πούμε ότι θα είμαστε ήσυχοι, ναι, δεν θα προκαλούμε. Επίσης, ναι, ωραία. Όλα καλά, όλα καλώς καμωμένα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλώς καμωμένα όλα. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω ότι η χθεσινή συνάντηση ήταν μια επιβεβαίωση του καλού κλίματος, μέχρι εκεί όμως. Και ουσιαστικά μία ανανέωση του ραντεβού, γιατί το επόμενο ραντεβού που είναι στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που θα έχουμε ξανά συνάντηση μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Το επόμενο ραντεβού του βάτους είναι για τις 20 Ιουλίου στην Κύπρο, θέλω να σας πω, έτσι. Που θα έχουν μια πράσινη, μια πράσινη γραμμή διαχωριστική. Μόνη πρωτεύουσα χωρισμένη της Ευρώπης, έτσι. Με ένα Κυπριακό, το οποίο βλέπουμε ότι ο κύριος Ερντογάν θέλει να το βάλει πολύ ψηλά όσον αφορά τις τουρκογενείς, πώς λέμε, τις φίλιες χώρες με την Τουρκία να αναγνωρίσουν την Βόρεια Κύπρο ως Κυπριακή Δημοκρατία της Βορείας Κύπρου κτλ. Την κατεχόμενη, έτσι, Κύπρο. Ναι. Είναι στην Ευρώπη, είναι το μοναδικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες, είναι το μοναδικό κατεχόμενο έδαφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό. Είναι, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε, αλλά είναι στρατιωτική κατοχή. Ακριβώς. Και δεν ανήκει Ρουθούνη. Πριν 50 χρόνια μπήκανε τα στρατεύματα. Και προκάλεσε ο Ερντογάν λίγο πριν το ΝΑΤΟ, ε. Και βέβαια η υπόθεση της Κύπρου και το τι θα γίνει στις εκεί διαπραγματεύσεις δεν περνάει μόνο από την Αθήνα και από την Άγκυρα. Περνάει και από το Λονδίνο, ναι, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, για τις εξελίξεις που παγώνουν και που συνεχίζονται. Αλλά ουσιαστικά ήταν μία συμφωνία κυρίων, ότι εντάξει θα περάσουμε ήρεμα το καλοκαίρι, δεν θα προκαλέσουμε.
Και εμείς έχουμε ανάγκη τον τουρισμό και η Τουρκία έχει ανάγκη τον τουρισμό και το συνάλλαγμα το εισαγόμενο. Οπότε ούτε εμείς πετάμε, ούτε εσείς θα πετάτε για να μας αναχαιτήσετε και όλα καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα. Νομίζω ότι το θέμα της ημέρας θα είναι το απόγευμα οι συναντήσεις που θα έχει ο κύριος Κασελάκης με τους συντρόφους του στην Κουμουνδούρου. Κάτι πρωτοπόρο θα λέγαμε, τουλάχιστον για τα τελευταία χρόνια. Επειδή νωρίτερα έλεγε ο Παύλος Χριστίδης για τα γραφεία των πολιτικών που άνοιγαν στο παρελθόν. Yeah, και το Πρωθυπουργό. Κάτι το οποίο... και ο Πρωθυπουργός είχε ώρα κοινού. Καλά. Αν δεν κάνω λάθος, το είχε πρόσφυγε Καραμαλής. Και, τώρα, και τώρα συναντάνε κόσμο. Αλλά δεν έχουμε δει τέτοια καλέσματα όπως αυτό του κυρίου Κασελάκη τώρα. Έτσι. 500 άτομα θα του βγάλει φωντάν. Θέλει 500 φωντάν. Τώρα, πώς θα λειτουργήσει αυτό. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ζήτηση αυτή η ιστορία. Γενικά υπάρχει. Χθες, νομίζω, ο Γιώργο βγάλατε στα παραπολιτικά ένα ηχητικό όπου πήρε συνάδελφος να κλείσει ραντεβού. Μίλησε για 500 άτομα. Και η απάντηση που είχε από την κοπέλα εκεί είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ούτε για δείγμα ραντεβού. Ναι, ναι. Ας πούμε, όταν παίρνω εγώ να κουρευτώ και λέω έχει ραντεβού, μου λένε όχι, έχουμε κλείσει. Κάτι ανάλογο. Θα πας την άλλη εβδομάδα για να κουρευτείς. Θα μείνει λίγο παραπάνω το μαλάκι σου. Εντάξει, απλώς δεν καταλαβαίνω ποια θα είναι η διαδικασία. Δηλαδή θα πηγαίνει όποιος θέλει, δεν θα υπάρχει ένα έλεγχο. Γιατί... θα του έχουν ενημερώσει, υποθέτω. Ότι πάλι δεν θα είναι 500, είπε η γυναίκα ότι έχουμε ήδη 500 που θέλουν. Άρα εσείς το 501, δεν μπορείτε. Θα επιλεγούν 30, 100. Α, 30. Ναι, 30. Πώς μπορεί να δούμε σε κάποιες ώρες, δύο ώρες, είναι πόσο, τρεις ώρες. Με κλήρωση θα γίνει επιλογή, με κλήρωση. Όχι, οι πρώτοι που πήραν. Ναι. Οι 30 πρώτοι κερδίζουν. Ρε παιδιά, όμως, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αυτό μπορεί να γίνει με κλήρωση ή με τη σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει ένας έλεγχος. Δηλαδή, αν πάει κάποιος και πετάξει ένα αυγό στον πρόεδρο. Θα τον ψάξουν, για να τον βρίσκει. Δεν θα πάει με αυγό. Αυτό λέω. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει και ένα face control. Συγγνώμη για το face control. Με την καλή έννοια το λέω έτσι. Προς Θεού, δηλαδή, δεν πρέπει να ελεγχθεί. Μπορεί να είναι κάποιος που ξέρω εγώ, δεν έχει στα καλά του και να δημιουργήσει θέμα. Ότι ανοίγει το ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία και ο Κασελάκης, αρνητικό δεν το λες. Τώρα, το ότι γίνεται αυτό το timing που υπάρχει μια έντονη εσωστρέφεια και πάλι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουν κοπάσει. Οι αντεγκλήσεις και το ταβέλι να εκτοξεύει ο ένας μια ομάδα σε κάποια άλλη. Mm-hmm. Ο κύριος Πρίτζης πριν από λίγο είπε ότι τα τρόλ είναι μια χούφτα άνθρωποι, κάτι ξεπεσμένοι στη χουργή κλπ. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να βοηθήσει το να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την νέα εσωστρέφεια που έχει περιέλθει. Ναι. Γιατί το θεωρώ κακό ή αρνητικό. Πάντως, Γιώργο, απευθείας ο κύριος Κασελάκης θέλει να μιλήσει με την κοινωνία. Εντάξει. Να φανώ λίγο έτσι περίεργος, παράξενος. Είσαι μπορείς να πεις ότι θέλεις. Απευθείας με την κοινωνία μπορεί ο κύριος Κασελάκης, δεν ξέρω, μάλλον τον πειράζει ζέστη. Μπορεί να βγει έξω και να βγει στη καθημερινότητά τους. Δηλαδή, να πάει σε λαϊκές αγορές, να πάει σε καφενεία, να κάνει περιοδίες σε μέρη της Ελλάδας που είμαι σίγουρος ότι δεν έχει πάει. Δηλαδή, δεν πιστεύω να έχει πάει στα Άγραφα ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Παράδειγμα τώρα. Μπορεί να σου λέει να ανοίξω την Κουμουνδούρου στην κοινωνία. Να έρχονται εδώ. Δεν νομίζω ότι η κοινωνία θέλει να πάει να δει την Κουμουνδούρου, για να είμαι ειλικρινής. Με τον κύριο Κασελάκη θέλει να μιλήσει. Τώρα, αν όλο αυτό γίνεται για τη δροσιά, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μπορεί ο κύριος Κασελάκης να βγει ο ίδιος στην κοινωνία και όχι να περιμένει να πάει η κοινωνία. Στον κύριο Κασελάκη. Από την πολιτική γραμματεία που συνεδριάζει η Αμαλία, πιστεύεις θα έχουμε κάτι ή... Εγώ δεν θα έχουμε. Δεν νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάτι σημαντικό. Όλη η κριτική πλέον και βλέπετε ότι αυτό είναι για το θέμα της Αυγής και το θέμα στο κόκκινο. Πάρα πολλά στελέχη έχουν έτσι αντιρρήσεις για ό,τι συνέβη. Ο κύριος Κασελάκης είπε, το κατάλαβε αυτό. Αυτό πρέπει να το πω και είπε και συγγνώμη ότι δεν. Τα λοιπά, αλλά δεν οικονομικά δεν είναι σε καλή κατάσταση ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, παιδί, θέλω να σας πω ότι ξέρετε, αλγινή εντύπωση έχει προκαλέσει και όχι μόνο σε εμάς δημοσιογράφους που ασχολούμαστε με το πολιτικό ρεπορτάζ και στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη στελέχη. Γενικότερα το ότι αναμοχλεύεται διαρκώς αυτό το θέμα με τα χρήματα και με μαύρα ταμεία και με μαύρο χρήμα. Δηλαδή λίγο αυτό
δεν κάνει καλό νομίζω. Ούτε στον, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στον κύριο Κασελάκη, ούτε στον κύριο Τσίπρα. Θέλετε να βάλω στην εξίσωση. Δεν ξέρω γιατί ανοίγει και παραμένει ανοιχτή αυτή η κουβέντα. Και διατηρείται έτσι. Ναι, μην αφήσουμε. Αυτό είναι ο ορισμός της εσωστρέφειας. Γι' αυτό το είπα. Αυτό που περιγράφει η Αμαλή είναι ο ορισμός της εσωστρέφειας. Και πριν λίγα δευτερόλεπτα λέγαμε για μια εξωστρεφή πρωτοβουλία. Και η αριστερά δεν γνωρίζει τι πει η δεξιά. Η μία εσωστρέφεια, η άλλη εξωστρέφεια. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο με τη θέση.